Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Εκ του Σύνεγγης», καλεσμένος ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας για το θέμα των ημερών, για το θέμα το οποίο θα λέγαμε απασχολεί την τοπική επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από την ανάπλαση και τη ματέωση, έτσι όπως αυτή αποφασίστηκε, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Εκ του Σύνεγγης». Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γορογιαλάκη και στους τηλεθεατές σας. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πήρατε μία απόφαση ώστε να ακυρωθεί το έργο της ανάπλασης. Βέβαια, θα λέγαμε ότι ήταν μία επεισοδιακή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που κατέληξε με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Και για να ξεκινήσουμε λίγο να μου κάνετε έτσι το πρώτο σχόλιο για την εικόνα που παρουσίασε το Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα της ανάπλασης και της ακύρωσης εν τέλει που αποφασίσατε. Ναι, πράγματι ήταν μία έκπληξη η αποχώρηση της αντιπολίτευσης πριν τη συζήτηση, πριν ξεκινήσει η συζήτηση του θέματος, η οποία φυσικά άφησε έκθετη, θεωρώ, στα μάτια και της κοινή γνώμη και των δημοτών μας. Ήταν μία κίνηση ανευθυνότητας, η οποία δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση και εν πάση περιπτώσει η συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι ο ύψιστος θεσμός της τοπικής μας δημοκρατίας, είναι ιερή, είναι σεβαστή, μέσα από αυτή γνωρίζουμε όλοι ότι αναδεικνύονται τα θέματα και όλες οι πτυχές, υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει ανάγκη για παροχή εξηγήσεων και στο τέλος λαμβάνονται αποφάσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Αυτό τον θεσμό της δημοκρατίας λοιπόν, μια συζήτηση η οποία ήταν αίτημα της και αίτημα της αντιπολίτευσης επί σειρά εβδομάδων, επιτακτικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Να θυμίσω ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μάλιστα δέχτηκε και σχετική ερώτηση από τον κύριο Μπουλέ για το θέμα και αναρτήθηκε επανώ έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γνωστό ότι θα ερχόταν η συζήτηση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο και διαστόματος του Δημάρχου, ήρθε το θέμα στην ώρα του, με την διαδικασία που προβλέπετε, ενημερώθηκαν οι σύμβουλοι σχεδόν 8 μέρες πριν, έλαβαν το μοναδικό θέμα με την πρόσκληση αυτή, οι υπηρεσίες στη διάθεση φυσικά των Δημοτικών Συμβούλων να λάβουν οποιαδήποτε εξήγηση ήθελαν και οποιοδήποτε έγγραφο. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, επιλέγει η φυγή. Η φυγή για ίσως από τα ένα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκε και θα συζητηθεί στην τετραετία αυτή. Και ένα θέμα και ένα έργο το οποίο οργάνωσε η παράταξη του κυρίου Λουκόπουλου, επιθετίας της. Να καταθέσω μία ένσταση. Παρακαλώ. Για τους λόγους για τους οποίους, όπως είπατε προηγουμένως, ότι η μετεπιτάσσεως ζητούσε η αντιπολίτευση την σύγκληση και τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της ανάπλασης. Τουλάχιστον από ό,τι κατέθεσαν οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητούσαν συζήτηση και ενημέρωση και όχι το δεύτερο σκέλος της ημερήσιας διάταξης που προέβλεπε την ακύρωση του έργου. Και ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει εφόσον υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτό ακριβώς ήταν και το θέμα το οποίο άφησε έκθετο την αντιπολίτευση, ναι. Διότι απεδείχθη τελικά ότι όλος αυτός ο ντόρος από πλευράς της παράταξης της ενωτικής πρωτοβουλίας και του κύριου Μπουλέ και του κύριου Γούλα και του κύριου Κοτσανά, λιγότερο μεν, δεν είχε άλλο σκοπό παρά τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Δηλαδή συζητήσεις επί συζητήσεων και αναφορές επί αναφορών, αλλά στο διατάφτα, όταν καλούμαστε να λάβουμε υπεύθυνα θέση για το οποιοδήποτε θέμα, εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Το θέμα είναι, κύριε Δημάρχε, ότι θα με αφήνετε να ολοκληρώνω όμως, κύριε Κοριαλάκη. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Εντάξει, παρακαλώ. Ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ζητούσαν να πάρουν μία απλή θέση, αλλά του ζητούσε η ημερήσια διάταξη να αποφασίσουν για την τύχη του έργου, δηλαδή για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ή όχι. Αυτό θα έπρεπε να συμβεί, εφόσον λέει η αντιπολίτευση, θα έπρεπε να υπάρχουν, να παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, να υπάρχει έκθεση του τεχνικού συμβουλίου, να υπάρχει εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Γιατί εσείς ήταν τόσο δύσκολο για σας να αναβάλλετε το θέμα αυτό για μία-δύο ημέρες προκειμένου να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις? Θα σας απαντήσω αμέσως και το είπα ήδη και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm. Είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το είπα και δημόσια πλέον και το λέω και σήμερα ότι οι λόγοι της φυγής, γιατί περί φυγής πρόκειται,
του συνόλου της αντιπολίτευσης από τη συγκεκριμένη συνεδρία ήταν άκρως προσχηματική. Και ουσιαστικά ήθελαν να καλύψουν ακριβώς την πλήρη γνώση των σοβαρών προβλημάτων τα οποία γνώριζαν πλέον και οι ίδιοι και κυρίως να μην λάβουν καμία ευθύνη δια της ψήφος τους. Πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσω ως προς το γεγονός ότι τα προβλήματα του έργου είχαν κοινωνηθεί και με τη δική μου παρουσία σε μία ομάδα φορέων. Ήσασταν μπροστά στην ενημέρωση που έκανα εγώ προσωπικά στην Ομοσπονδία. Το ίδιο έγινε στην τοπική κοινότητα, ως σώμα είχε συνέλθει τότε. Και φυσικά στο Σύλλογο Μηχανικών και Αρχιτεκτώνων, αλλά και στην τοπική κοινότητα και στην Ομοσπονδία πάλι, η οποία μου ζήτησε να ενημερωθεί προμηνών από τις τεχνικές μας υπηρεσίες και κάλεσα ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο, παρουσία της τεχνικής μας υπηρεσίας, της ΔΕΙΑΝ και των υπαλλήλων της, των μηχανικών, του Δημάρχου και κάποιων αντιδημάρχων και όλων αυτών των φορέων. Και εκεί όχι μόνο έγινε αναλυτική περιγραφή και αναφορά στους λόγους για τους οποίους το έργο δεν μπορεί να συνεχίσει, δόθηκαν και πλήρη αντίγραφα. Και εγώ προσωπικά έχω δώσει πάνω από 3 φορές στους φορείς αντίγραφα και των μελετών και των λοιπών εγγράφων, ώστε να εκτιμηθούν και οποιοδήποτε θελήσει να αποφανθεί είτε να ρωτήσει ειδικούς μηχανικούς της επιλογής τους και να ελέγξουν αν πράγματι αυτά είναι αληθινά ή όχι. Και πράγματι ο Σύλλογος Αρχιτεκτών και Μηχανικών έλαβε το σύνολο των μελετών και στη συνέχεια επεξεργάστηκε και απεφάνθη, χωρίς να υποχρεωθεί από κανέναν. Και δημοσίευσε τα πορίσματά του και τι είπε μεταξύ των άλλων, ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των συγκεκριμένων μελετών στο συγκεκριμένο έργο και ότι χρειάζονται αυτές να αναθεωρηθούν. Πράγμα το οποίο λέμε και εμείς και είναι ο βασικός λόγος, μάλλον από τους βασικούς λόγους για τους οποίους σταματάει το έργο. Τώρα, μου λέτε ότι δεν ήθελαν απόφαση. Μα κύριε Κουριαλά, καταρχήν να εξηγήσω ότι αρμόδιο για το θέμα δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρμόδιο για το θέμα είναι η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις. Όμως, με απόφαση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής εισήχθη το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρώτον, γιατί αυτό ζητούσε και η αντιπολίτευση, αλλά και κυρίως γιατί αυτό επιτάσσει η δημοκρατία. Το ευρύτερο όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο να κληθεί και να συνεδριάσει και να ενημερωθεί, αλλά και να αποφασίσει. Και θα σας πω ως προς την αιτίαση ότι δεν ήταν σε θέση να λάβουν απόφαση. Οι συγκεκριμένοι αρχηγοί των παρατάξεων επί σειρά εβδομάδων συμμετείχαν σε μια επιτροπή που συνέστησαν και με την οποία φωτογραφιζόμενοι στον τόπο του έργου αξίωναν ρητός και κατηγορηματικός την συνέχιση του έργου. Είναι δε θεσμικοί φορείς. Δεν μιλάω για τον κύριο Δαβανέλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, μιλάω για τους αρχηγούς των παρατάξεων. Τον κύριο Λουκόπουλο που οργάνωσε το έργο, τον κύριο Μπουλέ και τον κύριο Γούλα. Αξιώνοντας λοιπόν το έργο, παίρνεις θέση. Δηλαδή, υποστηρίζεις, αξιώνεις και δηλώνεις δημόσια ότι έχεις μελετήσει τα όποια προβλήματα, γνωρίζεις τις όποιες παθογένειες και παρόλα αυτά επιμένεις και εισηγείσαι με κάθε τρόπο και με κάθε δυνατό μέσο τη συνέχιση του έργου. Όταν λοιπόν έρχεται το ερώτημα αυτό να τεθεί στο κατεξοχήν δημοκρατικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και καλείσαι εσύ που συμμετέχεις ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως πρώην δήμαρχος, ως πρώην δήμαρχος και αρχηγός της δεύτερης παράταξης κλπ. 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 Εκεί δεν είσαι σε θέση να υπερασπιστείς καταρχήν και να εξηγήσεις αυτά τα οποία μέχρι τώρα πρέσβευες και δήλωνες στη δημοσιότητα και με την ψήφο σου. Εγώ δεν ζήτησα να πάρουν θέση κατά της συνέχισης του έργου. Ας έπαιρναν όποια θέση ήθελαν. Ακόμα και το παρόν. Ακόμα και η φυγή κατά την ψηφοφορία. Όχι όμως κατά τη συζήτηση. Και μια συζήτηση η οποία έφερε ένα θέμα το οποίο οι ίδιοι αξίωναν ρητός και κατηγορηματικός να συνεχιστεί το έργο. Αυτό το έργο δεν μπόρεσαν να το υπερασπιστούν με το λόγο τους και την ψήφο τους στο αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν εκεί θα υπήρχε ο έλεγχος των λεγόμενων από μια δημοτική αρχή που γνωρίζει και δεν είναι φερέφωνο του καθενός. Απλά το αναφέρω κύριε Δήμαρχε αυτό διότι η ίδια η αντιπολίτευση λέει ότι περίμεναν να υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ειδικοί προκειμένου να τους κατατεθούν κάποιες ερωτήσεις ώστε να λάβουν και τις κατάλληλες απαντήσεις για να μπορέσουν και να πάρουν απόφαση.
Και σε αυτό, κύριε Κοργιαλά, σας απαντώ ότι ήταν άκρος προσχηματικά τα λεγόμενα και εξηγώ και λέω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, θα με αφήσετε να ρωτήσω. Συμπληρωματικά, ήταν ενήμεροι οι αρχηγοί των παρατάξεων, οι επικεφαλείς των παρατάξεων για το σύνολο του φακέλου του έργου? Σας εξήγησα και σας είπα προηγουμένως ότι είναι ένα θέμα που δεν γεννήθηκε ως κεραυνός σε νεθρία. Είναι ένα θέμα για το οποίο προηγήθηκαν ενημερώσεις φορέων και τοπικών οργάνων όπως της τοπικής κοινότητας. Και στη συνέχεια, επαναλαμβάνω, η ίδια η αντιπολίτευση συνέστησε με την Ομοσπονδία Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Πείτε μου εσείς, κύριε Κοργιαλά, ποιο ήταν το έργο αυτό της Επιτροπής Παρακολούθησης, αν δεν ήταν άλλο από την καταρχήν ενημέρωση των μελών από τις υπηρεσίες. Πότε απευθύνθηκαν, όπως απευθύνθηκαν άλλοι φορείς, σας είπα ποιοι ήταν προηγουμένως, αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελούνταν από ανθρώπους σαν τον κύριο Λουκόπουλο και σαν τον κύριο Μπουλέ, πότε απευθύνθηκε στις υπηρεσίες μας να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία, να το πάμε ανάποδα δηλαδή, και δεν την έλαβε. Και δεν μιλάω για το τελευταίο πενθήμερο, όπου έδωσα, πριν τη συζήτηση, όπου έδωσα ρητή εντολή εγώ στις υπηρεσίες να δοθεί άμεσα και χωρίς χρονοτριβή οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί. Επί 6 μήνες που υπάρχει αυτό το θέμα σε εκκρεμότητα, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, που αποτελείται από τον κύριο Λουκόπουλο και τον κύριο Μπουλέ και τον κύριο Γούλα, τι έκανε πέραν από τη φωτογράφηση, την επιτόπου τοπογράφηση στο συγκεκριμένο έργο? Δεν ζήτησε να ενημερωθεί για ό,τι ήξερε πλέον και ο τελευταίος ναυπάκτιος και ο τελευταίος φορέας, ή ό,τι ήξερε η Ομοσπονδία, το ήξερε η τοπική κοινότητα? Δεν ζήτησε, όπως ήρθαν οι αρχιτέκτες μηχανικοί στο γραφείο μου και έκανε ευρεία σύσκεψη? Και φυσικά γνώριζαν, και φυσικά γνώριζαν και πολύ καλά. Σας επαναλαμβάνω, επειδή γνώριζαν δεν έμειναν. Γιατί ακριβώς εκεί θα έπρεπε να πάρουν θέση. Και στα συγκεκριμένα προβλήματα, όπως αναδείχθηκαν, και θα σας πω και τούτο, κύριε Κοργιαλά. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο αρκετός καιρός. Είδα και κάποιες δημοσιεύσεις απόψεων του κύριου Λουκόπουλου. Τι νόημα έχουν στο Facebook η υποκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Facebook? Ακόμα και σήμερα δεν άκουσα, έστω και στο Facebook ή εδώ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, που προκλήθηκε και προσκλήθηκε ο κύριος Λουκόπουλος να είναι παρόν και να συζητήσουμε διαζώσεις. Ο Δήμαρχος με τον Δήμαρχο που μελέτησε και προώθησε το συγκεκριμένο έργο. Έχω να σας πω κάτι περίπου. Τι νόημα έχει ακόμα και σήμερα, εσείς, γιατί εγώ δεν άκουσα κάποιο λογικό επιχείρημα επί της ουσίας των θεμάτων που ετέθησαν από το Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούσατε εσείς? Η αλήθεια είναι ότι προσεκλήθη ο κύριος Λουκόπουλος και η απάντησή του ήταν ότι εάν δεν ζητήσετε συγγνώμη για την ακύρωση του έργου, δημόσια συγγνώμη, δεν θα παρευρεθεί μαζί σας σε καμία τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Νομίζω και μόνο τα λεγόμενα, εάν είναι έτσι, εγώ δεν σας αφισβητώ, η δημόσια πρόσκληση του Δημάρχου, ο οποίος προηγήθηκε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τοποθετήθηκε επί συγκεκριμένων θεμάτων, η απάντηση σε αυτή τη δημόσια πρόσκληση να είναι πάλι η φυγή. Πάντως, αλλά κύριε Κοργιαλά, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, και ο κύριος Λουκόπουλος και ο κάθε κύριος Λουκόπουλος, ότι οι θέσεις τις οποίες κατέχουμε διαχρονικά δεν είναι δικές μας. Είμαστε υποχρεωμένοι για κάποια πράγματα. Η λογοδοσία, η συνεχής λογοδοσία, είτε αυτή είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι στην τοπική κοινωνία, είτε είναι στο καφενείο, είτε είναι στο έδρανο εδώ της δημοσιότητας, γιατί και αυτό επιτελεί θεσμικό ρόλο, είναι υποχρεωτική. Δεν είναι à la carte. Δεν επιλέγουμε τις φιέστες μας ή τις αναρτήσεις μας στο Facebook. Και αυτές καλές είναι. Επιλέγουμε να είμαστε στο στίβο της πολιτικής και να υπηρετούμε την κοινωνία, θα δίνουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα εξηγήσεις των πεπραγμένων μας. Από τις αναρτήσεις τις οποίες λέτε, οι οποίες γίνονται κατά καιρούς στο Facebook ή από την ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, που προσκαλέσατε τους επικεφαλείς των παρατάξεων και τον κάνετε ενδιαφερόμενο σε ένα δημόσιο διάλογο ή ακόμα και σε ένα τηλεοπτικό πλατό προκειμένου να συζητηθεί. Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ακύρωσα το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, εγώ πήγα πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγήθηκαν η ενημέρωση των φορέων θεσμικά και στη συνέχεια. Αλλά το οποίο, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ με τη μορφή που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή και με την παρουσία
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Έτσι. Λοιπόν, για μένα θα ήταν άκομψο. Και ήταν δυστύχημα αυτό. Δυστύχημα για τη δημοκρατία μας, ναι, έτσι. Ναι. Για μένα θα ήταν άκομψο να πραγματοποιηθεί μία δημόσια κουβέντα για το ίδιο θέμα έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα για, ξέρετε τι μου λέτε. Γιατί μου λέτε. Για το, ναι, ναι, ακριβώς ξέρετε τι μου λέτε, ναι, τώρα και συμφωνώ, ναι, μαζί σας. Ναι. Ότι πηγαίνει το παιδί το οποίο σκότωσε τους γονείς του στο δικαστήριο και επικαλείται επί οίκια επειδή είναι ορφανό. Ναι. Επειδή δεν ήρθαν λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αφέονται οι αμαρτίες αυτών, γιατί και τώρα είναι υποχρεωμένοι. Σας είπα, ο πολιτικός και μάλιστα ο δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος, είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Και να συζητά με όλους και με όλα. Και δεν είναι επιχείρημα το γεγονός ότι επειδή δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που κακώς δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τον εκθέτει που δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφύεται η αμαρτία του να μην είναι σήμερα εδώ ενώπιόν μας και να ακούσουμε τον αντίλογο. Να σας πω, κύριε Κοργιαλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος είπε συγκεκριμένα πράγματα. Τοποθετήθηκε επί συγκεκριμένων θεμάτων. Εγώ δεν ζητάω από τον κύριο Λουκόπουλο να μας δώσει εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες των μελετών. Ούτε εγώ μπορώ να γνωρίζω τις μελέτες, παρά το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε να κάνει αντιπαράθεση μέσω των έργων. Του τρόπου εκτέλεσης, του τρόπου μελέτης, την πέτρα, θυμάστε, τα ζήσαμε, το χόρτο. Εγώ δεν θα καθίσω να κάνω τέτοια αντιπαράθεση. Ούτε θα ζητήσω από τον κύριο Γλουκόπουλο να μου πει γιατί ο μελετητής προέβλεψε το Α ή το Β. Δεν είναι ευθύνη του Δημάρχου αυτή. Θέλω όμως να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον αυπακτιακό λαό και οφείλει να το κάνει. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει για τις πολιτικές αποφάσεις της θητείας του επί του έργου αυτού. Και να σας πω ποιες είναι αυτές. Όταν για παράδειγμα διαχειρίστηκε το ΕΣΠΑ 1420, στο οποίο υπήρχαν άφθονα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρηματοδοτούσαν αλλαγή υπογείων, υποδομών, αλλαγή δηλαδή αποχετεύσεων και ιδρεύσεως, όπως το είμαι πέρα, όπως αυτό το οποίο εμείς αξιοποιήσαμε και θα αλλάξουμε τον αμίαντο επί της οδού Μεσολογίου, που χρηματοδοτεί 100% το έργο. Γιατί δεν αξιοποίησε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο να αλλάξει το σύνολο των δικτύων της πόλης, παρά επέλεξε αιμονικά την ανάπλαση, στην οποία δεν χωρούσε αλλαγή των δικτύων της πόλης, γιατί ήταν τέτοιο το πρόγραμμα, και αναγκάστηκε τη χρηματοδότηση των υπογείων να τη φορτώσει στη ΔΕΙΑΝ, σε μια ΔΕΙΑΝ που γνωρίζουμε όλοι τα χρέη της και που ποτέ, δεν, επειδή δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν δέσμευσε τα χρήματα. Και έτσι λοιπόν να μπούμε τώρα σιγά σιγά λίγο στην ουσία του θέματος. Έτσι, ακριβώς στην ουσία του θέματος, που είναι τα βασικά προβλήματα, έτσι, για τα οποία πήρατε την απόφαση να καταργήσετε την ανάπλαση, τη συνέχεια θα λέγαμε, των εργασιών. Έτσι. Πάμε λοιπόν, μιλήσατε για τεχνικά και για οικονομικά. Πάμε για τα οικονομικά πρώτα και στη συνέχεια για τα τεχνικά. Πάμε για τα οικονομικά. Οφείλει ή δεν οφείλει η παράταξη του κ. Λουκόπουλου που δρομολόγησε το έργο να δώσει εξήγηση επί αυτού? Γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Όταν ο κ. Μπουλές έκανε μια ανάπλαση. Η ανάπλαση του κ. Μπουλέ είχε χρηματοδότηση και των επίγειων, δηλαδή των πεζοδρομίων και του δρόμου, και των υπόγειων από κοινοτικούς πόρους. Δηλαδή η ΔΕΙΑΝ και ο Δήμος δεν χρεώθηκε ούτε ένα ευρώ. Έτσι ήταν το πρόγραμμα τότε. Και την προχώρησε και καλά την έκανε και την έφερε εις πέρας. Έρχεται η παράταξη του κ. Λουκόπουλου και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προέβλεπαν ή κάνεις ανάπλαση και αν θες να αλλάξεις υπόγεια βρες άλλους πόρους, τα χρήματα τα δικά σου δηλαδή, ή αλλάζει τα δίκτυα. Εδώ γνωρίζουμε το σημαντικό πρόβλημα που έχει ναύπακτος και όλοι αναθεματίζουμε γιατί δεν αλλάζει. Όταν έχεις λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και διαχειρίζεσαι το ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί υπόγεια, εσύ επιλέγεις ανάπλαση. Και θα σας πω που οδήγησε αυτό. Ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, ούτε τα 400 χιλιάρικα της ΔΕΙΑΝ, αυτά τα πρώτα χρήματα δεν δεσμεύτηκαν στον προϋπολογισμό, γιατί δεν υπήρχαν. Τι αναγκάστηκε να κάνει η αρχή Λουκόπουλου? Στην αιμονή της να κάνει ανάπλαση. Πρώτα-πρώτα έκοψε την αλλαγή δικτύων στον κάτω δρόμο. Θέμα για το οποίο συζητήσαμε στους πρώτους μήνες της θητείας μας. Τραγικό. Γιατί τραγικό? Γιατί πρώτον στερείς την πόλη και αναπλάθεις από πάνω και για τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια δεν μπορείς να επέμβεις. Εάν είχαμε επιλέξει χρηματοδοτικό εργαλείο αλλαγής υπογείου, θα κάναμε και αυτό. Δεύτερον και βασικό,
Και μάλιστα, στερούμενος των δικτύων αυτών, του κάτω δρόμου, χάνουμε και τη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων, η ανάπλαση στα από πάνω κομμάτια να δεθεί με το κάτω δίκτυο εκεί που δεν μπορεί να προχωρήσει ανατολικότερα ή δυτικότερα. Τεχνικά θέματα αυτά. Επόμενο, αναγκάζεται να ρίξει το χρέος στη ΔΕΙΑΝ. Σε μια ΔΕΙΑΝ που γνώριζε ότι πέρα από τα χρέη των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε, υπάρχει και μια οφειλή στο Λαδόπουλου, την οποία απέκρυψε προεκλογικά, λέγοντας ότι τελείωσε το θέμα με το Πανοπρίκι. Ενώ γνώριζε, ή δεν ξέρω αν γνώριζε ο κ. Λουκόπουλος, η παράταξή του γνώριζε, ότι ακολουθούσε το στάδιο, το υποχρεωτικό στάδιο των προσφυγών. Και τρίτον, χρεώνει, δεσμεύει, μη σύνομα, κονδύλια από το Δήμο, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί αυτά να χρηματοδοτήσει ο Δήμος τη ΔΕΙΑΝ. Με κανένα τρόπο. Επιλέγει να το κάνει με δική του υπογραφή και στη συνέχεια το αν η υπηρεσία όταν θα έρθει το σχετικό ένταλμα να πληρωθεί ή όχι με τον εργολάβο να έχει σκάψει την πόλη, δεν τον ενδιαφέρει. Για αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Δεν είναι τεχνικά προβλήματα. Για αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, τις καταστροφικές επαναλαμβάνω, για το έργο και για την πόλη, δεν πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Λουκόπουλος. Δεν έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας πει γιατί τις έλαβε, αν γνώριζε γιατί τις έλαβε. Γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα περισσότερα από αυτά δεν τα γνώριζε, δεν είναι ενεργή σε σκοπίμος ο άνθρωπος. Αλλά και αυτό είναι σοβαρό. Δεν πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας πει γνώριζα ή δεν γνώριζα. Ναι. Και ενήργησα με αυτό το σκεπτικό ή με το άλλο. Ή δήμαρχε, λες λάθος. Δεν ισχύει αυτό που λες, ισχύει αυτό. Υπάρχει χαρτί, κύριε Δήμαρχε, του εργολάβου, ο οποίος ζητούσε να ξεκινήσει από τα υπόγεια στην οδό Τζαβέλα. Στην οδό, ναι, Τζαβέλα, στον επάνω το δρόμο. Υποχρεωτικά θα ξεκινούσαμε από τα υπόγεια. Δεν είναι θέμα εργολάβου. Δηλαδή, ναι, όταν κάνεις μια ανάπλαση, πρώτα αποκαθιστάς τα υπόγεια, αλλάζεις τα υπόγεια και μετά ανεβαίνεις από πάνω. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι υπήρξε αδυναμία από την πλευρά της ΔΕΙΑΝ λόγω του ότι ο υπάλληλος ήταν σε άνευ αποδοχών τρίμηνη άδεια. Όχι, όχι. Και δεν υπήρχε όχι, αυτό. Δυνατότητα αντικατάστασης. Όχι, όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, απολύτως όχι. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο όχι, χάρτη από τον εργολάβο. Υπήρξε επικαλούμενος ο εργολάβος αυτό το λόγο. Ο εργολάβος στην πίεση την οποία δέχτηκε αναγκάστηκε να προσφύγει στο Τεχνικό Συμβούλιο και να πει κάποια πράγματα. Μεταξύ αυτών ήταν τα τεχνικά προβλήματα τα οποία ανέκυψαν και ζητώντας και μία παράταση παραπάνω, επικαλέστηκε ως λόγο και το ότι ο υπάλληλος της ΔΕΙΑΝ βρισκόταν σε άδεια. Και εξ αυτού του λόγου δικαιούται να πάρει μια παράταση. Μην πούμε τώρα τέτοια πράγματα, γιατί δεν ισχύουν τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Εξάλλου και ο κύριος Κυρίτσης είναι ενσυνείδητος και ευσυνείδητος τεχνικός μας. Δεν εξετάζουμε αυτό. Όχι. Απλά... Και η υπηρεσία έχει και καλύπτεται. Ναι. Και όταν κάποιος είναι με άδεια, ναι, έρχεται και τον δισκάει κάποιος άλλος. Λοιπόν, και βρισκόμαστε τώρα μπροστά στον τοίχο της διαχειριστικής. Την οποία το χαρτί, το έγγραφο το οποίο διαβάσατε και ουσιαστικά τι έλεγε η διαχειριστική. Η διαχειριστική μας κάλεσε την τεχνική υπηρεσία που λέει ο κύριος Λουκόπουλος, ναι, ναι, σε μια ανάρτησή του ότι είπε όχι τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία ήταν παρούσα στη συνάντηση και υπάρχει και το έγγραφο αυτό που το επικαλείται για το πώς θα συνεχίσει το πράγμα. Ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ακριβώς. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Και... Επειδή είμαστε... Τρία χρόνια μετά ακριβώς, το ξεκίνημα του έργου και δύο χρόνια ακριβώς. Σε πολύ χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης. Ακριβώς. Θεωρούσε ότι δεν μπορεί αυτό το έργο να ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Και σε συνδυασμό, επαναλαμβάνω, με τα ευρήματα του σκαναρίσματος. Αυτά ναι, εκτιμήθηκαν τότε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αντικειμενικές δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίσατε, βρεθήκατε δηλαδή. Δεν τελειώσαμε με τη χρηματοδότηση όμως. Ωραία, πάμε στη χρηματοδότηση. Μάλλον. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια προκειμένου να υπάρξει, να βρεθεί τρόπος η ΔΕΙΑΝ να εξασφαλίσει τα χρήματα αυτά, τα 400 χιλιάρικα, ώστε να συμμετάσχει στις εργασίες. Δηλαδή θα μπορούσε με κάποιο τρόπο. Θα σας απαντήσω. Ναι. Εξαντλήθηκε κάθε τρόπος και στη μεγάλη μας αγωνία να προχωρήσουμε το έργο, γιατί δεν είμαστε από οι δημοτικές αρχές που
παρατάμε τα όπλα και το αποδείξαμε αυτό. Εγώ προσωπικά με θυμάται η πόλη να κουβαλάω προσωπικά τις πέτρες της ανάπλασης στα χέρια μου από υπηρεσία σε υπηρεσία για να προχωρήσει η διαδικασία τους πρώτους μήνες. Και το έργο ανέβηκε και στον επάνω δρόμο. Και μάλιστα κατηγορήθηκα και από πολλούς συνδημότες μας και ενδεχομένως καλώς κατηγορήθηκα ότι οι δήμαρχοι αυτό το έργο δεν έπρεπε να το ξεκινήσεις καν. Όμως εγώ σεβάστηκα το γεγονός ότι βρήκα ένα δρομολογημένο έργο, ένα συμβασιοποιημένο έργο και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσα ανέτεια να χρεώσω το Δήμο με υπέρογγες αποζημιώσεις από μια αδικαιολόγητη, γιατί τότε θα ήταν αδικαιολόγητη η ματέωση του έργου. Στην πορεία λοιπόν αντιμετωπίσαμε τα θέματα ένα προς ένα και ένα από τα θέματα που αντιμετωπίσαμε ήταν, βρε παιδί μου, εντάξει, και σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο κ. Παπαβασιλείου και η νομική μας υπηρεσία, να βρούμε έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 400 χιλιάρικα να τα δώσει ο Δήμος αφού δεσμεύτηκαν, επαναλαμβάνω, παρανόμως, αλλά φυσικά και να μην πάμε και φυλακή. Και η μόνη μη ορθόδοξη, το επαναλαμβάνω, αλλά στην προσπάθειά μας να αλληπηλήσουμε το θέμα, λύση ήταν μόνο και φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι τα δίνει τα χρήματα αυτά ο Δήμος σήμερα, κατά καιρούς δηλαδή όπως θα έρχονται τα τιμολόγια από τον εργολάβο της ΔΕΙΑΝ, την ίδια στιγμή τα καταλογίζει στη ΔΕΙΑΝ. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα ήμασταν υπόλογοι όλοι μας και πάνω απ' όλα οι υπηρεσίες ότι φεύγουν χρήματα από το Δήμο χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτία. Υπό την προϋπόθεση λοιπόν αυτή πήραμε το ρίσκο να συνεχίσουμε το έργο και έτσι ανεβήκαμε στον επάνω δρόμο, παίρνοντας και εμείς ευθύνη. Πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης που δεν μας αναλογούσε. Αλλά τι να κάναμε. Θέλαμε να συνεχίσει το έργο. Όταν όμως έγινε το σκανάρισμα και προέκυψαν πολλά προβλήματα και κυρίως προέκυψε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είχε ένα έλλειμμα τουλάχιστον 400.000 ευρώ. Επιπλέον, δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε τα 400 τα αρχικά εγγεγραμμένα στη ΔΕΙΑΝ, ούτε τα υπόλοιπα 400 τα οποία αφορούσαν σε επισκευές του αγωγού, του λίθινου αγωγού, ο οποίος ήταν δεδομένο ότι είχε καταπτώσεις, γιατί ο μελετητής ενδεχομένως αγνοούσε ότι ήταν λίθινος οθωμανικός 100 χρονών αγωγός, ότι ήταν, θεωρούσε ο ίδιος με τον αγωγό που ήταν στην ανάπλαση του κυρίου Μπουλέ, που ήταν τσιμεντένιος εκεί ο αγωγός και μπορούσε να λειτουργήσει ως αγωγός ομβρίων. Όταν προέκυψε το θέμα ότι πάνω από τον αγωγό αυτό επί 200 μέτρα υπάρχει ένα οπλισμένο σκυρόδεμα 20 εκατοστά και το οποίο δεν μπορείς να το απομακρύνεις με κρουστική μέθοδο που προέβλεπε η μελέτη, αλλά έπρεπε να εφαρμόσεις τη μέθοδο της αδιατάρκτης σκοπής που είχε ένα κόστος πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ανέκυψε η ύπαρξη των δεξαμενών που και αυτές για την απομάκρυνσή τους είχαν ένα σημαντικό κόστος σε κάθε μία. Όταν. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός αυτός των 400.000 ευρώ που δεν υπήρχαν και αυτά, επαναλαμβάνω. Θα εκτινεσόταν. Τουλάχιστον κατά άλλα 400. Λοιπόν. Επομένως, και η λύση αυτή που βρήκαμε για τα πρώτα 400, που επαναλαμβάνω δεν ήταν σύνομη, δεν είχε κανένα νόημα, γιατί έπρεπε να βρούμε 800 τουλάχιστον. Λοιπόν, μία άνω τελεία, κύριε Δήμαρχε, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την συνέχεια της κουβέντας. Επιστρέφουμε και πάλι μετά το λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα στην κουβέντα για την ανάπλαση. Κοντά μας είναι ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, ο κ. Βασίλης Γκίζας. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να συνεχίσετε. Ήμασταν στο σημείο το οποίο αναφέρατε τους λόγους, τους οικονομικούς πρώτα θα λέγαμε, ή μάλλον το αποτύπωμα του σκαναρίσματος. Ήμασταν στο αποτύπωμα του σκαναρίσματος στο έργο της ανάπλασης. Ναι, και εξηγούσα προηγουμένως και έλεγα ότι ακριβώς αυτό το σκανάρισμα, το οποίο θα έπρεπε, εδώ είναι ένα λάθος, το οποίο είναι λάθος, δηλαδή η παράληψη δεν υπήρχε σκοπιμότητα, θα μπορούσε να έχει συμβεί σε ένα τέτοιο δύσκολο έργο, το οποίο αφορούσε το ιστορικό κέντρο της πόλης και στο οποίο είμαστε όλοι βέβαιοι και τα παιδιά γνωρίζουν ότι όταν σκάψεις την άφοπλο θα βρεις από αρχαιότητες και σοβαρές αρχαιότητες μέχρι δεν ξέρω τι δεξαμενές, είπαμε προηγουμένως, θα έπρεπε να έχει γίνει το σκανάρισμα αυτό κατά τη διάρκεια της μελέτης. Εξ αρχής δηλαδή. Εξ αρχής, βεβαίως εξ αρχής. Και η μελέτη να προσαρμοστεί στα ευρήματα του σκαναρίσματος.
Όχι να κάνουμε τη μελέτη, να κάνουμε τις τομές, να ανοίγουμε, να επιχειρούμε το έργο και στη συνέχεια να τρέχουμε να μετακινούμε. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό, εγώ το κατανοώ ότι μπορεί να μην ήταν στην πίεση του χρόνου. Δεν θέλω να πω ότι όλα μπορεί να γίνουν. Και σήμερα και πάντοτε οι μελέτες θα έχουν ατέλειες, θα έχουν προβλήματα και θα τρέξουμε όλοι να τα θεραπεύσουμε. Όμως το σκανάρισμα εδώ σας είπα ότι έδειξε κάποια πράγματα και ανέδειξε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός ήταν ελλειμματικός. Δεν είναι το πρόβλημα η τροποποίηση των μελετών. Η τροποποίηση των μελετών μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια του έργου. Υπάρχει διαδικασία. Το πρόβλημα είναι όταν ο προϋπολογισμός, η τροποποίηση των μελετών οδηγεί σε αύξηση του προϋπολογισμού και μάλιστα σε σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού, ενός προϋπολογισμού που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ. Να πάμε στο ΕΣΠΑ και να πούμε, κύριοι, 400 ήταν, 800 είναι. Δώστε μας και τα υπόλοιπα 400. Είναι από αυτά που αφορούσαν, να επαναλαμβάνω, τη ΔΕΙΑΝ και που δεν είχε ούτε το αρχικό ποσό. Πώς λοιπόν θα πάμε να ζητήσουμε από τη ΔΕΙΑΝ και τα άλλα 400, και εγώ θα έλεγα και τα άλλα 400 που αφορούσαν τον κάτω δρόμο. Θεωρείτε, κύριε Δήμαρχε, ότι βρίσκονταν, ότι αυτή η απόκληση ήταν και μακριά και από το ποσοστό των απρόβλεπτων που προβλέπεται από τη μελέτη? Όχι, όχι, δεν λέω 10%. Αυτό. Δεν λέω αυτό. Από το 15% ήταν μακριά, αλλά δεν λέω ήταν αυτό. Μακριά. Ακόμα και αν είχαμε τη δυνατότητα. Ναι. Δεν έχουμε τα χρήματα. Αυτό που λέτε αφορά, ναι, αφορά την δυνατότητα που δίνει ο νόμος κατά τη διάρκεια ενός έργου, όταν ανακαλύπτεται έλλειψη προϋπολογισμού σε κάποια κονδύλια, να τα δώσει. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε μια σύμβαση σε εξέλιξη, δεν μπορεί να δώσει στον εργολάβο ό,τι θέλει. Ακόμα και αν υπάρχει ανάγκη να τα δώσει. Γιατί τότε αλλάζουν οι όροι τη δημοπράτηση. Θα σου έρθει ο άλλο που έμεινε απ' έξω και θα σου πει, κύριε, εγώ συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό με άλλα δεδομένα. Αν ήξερα τα νέα δεδομένα, θα είχα δώσει άλλη προσφορά. Ναι. Δεν είναι όμως εδώ αυτό. Είναι ότι ακόμα και αν μπορούσαμε να δώσουμε και 400 και 800 και 1 εκατομμύριο, τεχνικά, αν μας το επέτρεπε ο νόμος, δεν τα είχε η ΔΕΙΑΝ για να τα δώσει. Δεν είχε ούτε τα 400 τα πρώτα. Σας επαναλαμβάνω, δεν γράφτηκαν ποτέ στον προϋπολογισμό της ΔΕΙΑΝ πρώτης δημοπρατήσεως, δεν δεσμεύτηκαν ποτέ, δεν τα είχε ποτέ. Και γι' αυτό επιλέγει το μη σύνομο και δεν υπόθηκε τίποτα της δέσμευσης παράνομα χρημάτων από το Δήμο για να δημοπρατηθεί το έργο. Και στη συνέχεια θα βλέπαμε τι θα κάναμε. Κύριε Δήμαρχε, και φτάσαμε σε αυτή τη στιγμή. Λέτε μία λέξη παράνομα και ξέρετε, καμιά ακριβώς φορά είναι λίγο επικίνδυνα αυτά τα πράγματα να λέγονται, γιατί... Είναι παράνομο. Το λέω και με τα αγνόλογο γνώσεως. Ναι. Έτσι. Δεν μπορείς να... Εγώ αυτή τη στιγμή... Το είπε και ο κύριος Παπαβασιλείου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω 1000 ευρώ σε ένα χωριό το οποίο έχει πρόβλημα με την ίδρυυσή του για έργο ίδρυυση. Ωστόσο, ωστόσο είδαμε. Πρέπει να το δώσει η ΔΕΙΑΝ. Είδαμε έναν πίνακα κατά τον οποίο στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 υπάρχουν κάποια χρήματα εγγεγραμμένα από τη ΔΕΙΑΝ. Ένα ποσό της τάξης των 150.000 ευρώ για την ανάπλαση. Ήταν τόσο δύσκολο να βρεθούν άλλα 250 χιλιάρικα προκειμένου να καλυφθεί αυτό το περίφημο 400. Μα δεν με καταλάβατε. Σας είπα ότι πήραμε την πολιτική απόφαση αυτά τα 400 χιλιάρικα, τα πρώτα 400 χιλιάρικα, και έτσι συνεχίσαμε και πήγαμε στον πάνω δρόμο, να τα βάλει η ΔΕΙΑΝ μέσω του Δήμου με αυτό το μη σύνομο τρόπο. Και με δική μας ευθύνη. Δηλαδή τι, πληρώνει ο Δήμος σήμερα, όσο έχει υποχρέωση από την εργολαβική σύμβαση με τον εργολάβο, και τα καταλογίζει αμέσως στη ΔΕΙΑΝ. Και τι είπαμε, αυτά τα ποσά, τον πρώτο χρόνο υπολογίσαμε ότι μπορεί να είναι κάπου 100-150.000, εγγράψαμε στον προϋπολογισμό, αυτό δεν είναι, δεν επιτρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, τρίκ κάναμε κι εμείς, εγγράψαμε στον προϋπολογισμό 150.000 της ΔΕΙΑΝ του πρώτου χρόνου, όσα υπολογίσαμε ότι θα ήταν τον πρώτο χρόνο. Τα υπόλοιπα, μέχρι τα 400, θα τα βάζαμε στο δεύτερο χρόνο. Μα έλατε που σας λέω ότι δεν είναι μόνο τα 400 για τα οποία άντε να κάναμε την διαδικασία αυτή, το πήραμε, σας λέω, αυτό το πράγμα σαν απόφαση. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα 400 δεν φτάνουν. Θέλουν τουλάχιστον άλλα 400. Και εκεί δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε εκ νέου του Δήμου χρήματα, γιατί εγώ δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου όπως την έβαλε ο κ. Λουκόπουλος, χωρίς να γνωρίζει. Και κάποια χρήματα από την περίοδο του COVID, κάποιες επιχορηγήσεις που είχε λάβει ο Δήμος Ναυπακτίας για επιχειρήσεις. Ο Δήμος Ναυπακτίας έλαβε για το Άρα Δήμο. Άρα και για τη ΔΕΙΑΝ. Ο Δήμος Ναυπακτίας έλαβε το Δήμο. Αυτό που λέτε είναι ότι δόθηκε η δυνατότητα, απόδειξη αυτού που λέω, μέσω μιας διάταξης νόμου, να υπάρχει δυνατότητα για ένα συγκεκριμένο διάστημα
Μάρτιος με Ιούνιο του 20 και για αυτό το χρονικό διάστημα την, την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΔΕΙΑ, των ΔΕΙΑ, των λειτουργικών, δηλαδή το ρεύμα, το προσωπικό, των λειτουργικών, όχι των έργων, υπό ποια προϋπόθεση φυσικά. Υπό την προϋπόθεση ότι αμέσως μετά θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα σε μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή δεν επιχορηγεί ο Δήμος ακόμα και με αυτή τη διάταξη. Ακριβώς γιατί απαγορεύεται, ήρθε ο νομοθέτης και είπε θα βοηθήσει αν θέλει ο Δήμος τη ΔΕΙΑ για τα λειτουργικά της έξοδα λόγω COVID εκείνο το διάστημα, αλλά θα τα πάρει πίσω. Ό,τι κάνουμε κι εμείς δηλαδή με τον καταλογισμό με, με τα 400 χιλιάρικα. Είπαμε θα τα δίνουμε και την επομένη θα τα καταλογίζουμε στη ΔΕΙΑ. Που υποχρεωτικά έπρεπε να το κάνουμε. Μία αύξηση στα τιμολόγια, ας πούμε, κατά ένα 2% θα μπορούσε να είναι μία λύση. Εντάξει. Προκειμένου να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Εάν μπούμε στη συζήτηση της αύξησης των τιμολογίων για να καλύψουμε τέτοιες τρύπες, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Επαναλαμβάνω. Το πρόβλημα της ΔΕΙΑ δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο χρέος, το οποίο επέσυρε η Δημοτική Αρχή Λουκόπουλου εν γνώση των προβλημάτων της ΔΕΙΑΝ, ήρθε πάνω σε ένα σημαντικότερο χρέος το οποίο υπάρχει. Για πείτε μου εσείς κύριε Κοριαλά, πόσο αύξηση μπορεί να αντέξει ο ναυπακτιακός λαός στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΝ για το Λαδόπουλο, για τον οποίο και η Δημοτική Αρχή Λουκόπουλου είπε ότι τελείωσε το θέμα και η δικαστική απόφαση έβγαλε αυτό που έβγαλε, για το έργο της ανάπλασης το οποίο ήταν 400, μας ανέκυψε 800 και κόψαμε και τον κάτω αγωγό στον κάτω δρόμο. Κύριε Δήμαρχε Χωρίς. Για τα δάνεια τα οποία είναι απλήρωτα. Για ποιο πράγμα θα πρέπει να αυξηθεί και πόσο και το ποσοστό αύξησης που και αυτό έχει ένα όριο το οποίο μπορείς να επιβάλλεις, μπορείς να το επιβάλλεις μέσα στον COVID. Μέσα στον COVID που όλες οι διατάξεις οι διατάξεις ήταν υπέρ του καταναλωτή και απαγόρευσε η νομοθεσία ακόμα και την λήψη μέτρων ούτε στις τράπεζες, ούτε στις εφορίες, ούτε πουθενά και έχουμε υποδιπλασιασμό των εσόδων, τα μισά έσοδα μέσα σε αυτή την άσχημη οικονομική κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι άλλο. Εάν αυτή ήταν η ενδεδειγμένη λύση, γιατί δεν ήρθε η Δημοτική Αρχή Λουκόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο να πει παιδιά, εγώ έχω λύση. Εισηγούμε κύριε Δήμαρχε και κύριε Μπουλέ, γιατί και αυτός παρέσυρε τον κύριο Λουκόπουλο. Κύριος Μπουλές, το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί η φωνή του κυρίου Μπουλέ συνεχίσε το έργο όταν ο ίδιος ούτε είχε υπογράψει, ούτε είχε ψηφίσει το έργο αυτό, επιθετίας Λουκόπουλου, ούτε είχε καμία ευθύνη. Και έλαγε ελαφρά την καρδιά, συνεχίσε το έργο. Γιατί δεν ήρθε λοιπόν οι δύο παρατάξεις και το κύριο Γούλα να πούνε να κάνουμε αύξηση τελών του Δήμου και του νερού για να βγάλουμε το έργο πέρα. Να το πούνε, να έρθουν να το πούνε. Ναι. Τι να σας πω. Αυτό ήταν μια σκέψη δική μου και ίσως λέω θα μπορούσε να είναι και μια λύση. Δεν είναι λύσεις αυτές κύριε. Ωραία. Οι λύσεις αυτές είναι όταν βρίσκεσαι σε μια ήρεμη περίοδο. Ωραία. Σε μια περίοδο που η οικονομία, η τοπική βρίσκεται, δεν θα πω σε άνθηση, αλλά βρίσκεται σε μια παραγωγή και εφόσον δεν γίνει για ένα από τα χρέη. Γίνει για το σύνολο των χρεών. Εδώ δεν έχουμε ούτε οικονομία τοπική ανθυρή, ούτε συνθήκες τέτοιες, ούτε φυσικά είναι το μόνο πρόβλημα αυτό. Η ΔΕΙΑΝ έχει να αντιμετωπίσει ένα σύνολο προβλημάτων οικονομικών, τα οποία δεν λύνονται με αυξήσεις και μετακύληση του θέματος στην πλάτη των πολιτών μονομερώς, έτσι, για να πούμε κάτι. Πάμε λοιπόν στα τεχνικά τώρα λίγο προβλήματα τα οποία είχε αυτό το έργο για να μπορούσαμε λίγο να το μαζέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε και κάποια άλλα πραγματάκια. Να δούμε λίγο λοιπόν το σκανάρισμα αυτό, τι ανέδειξε, τι κατέδειξε μάλλον, και σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι λοιπόν, να πάμε στο τεχνικό. Σας είπα ότι το σκανάρισμα ανέδειξε την ανάγκη να γίνουν κάποιες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες, δεν συζητάω για όσα συζητιέται, και οι οποίες οδηγούν σε αύξηση του προϋπολογισμού. Εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε το γεγονός ότι ο μελετητής και οι μελέτες προέβλεπαν ο αγωγός αυτός, ο λίθινος αγωγός των 100 ετών και άνω,
ο οποίος ενδεχομένως να είναι και μνημείο γιατί είναι πάνω από 100 χρόνια και φυσικά έχει λόγο η αρχαιολογία, είναι ένας αγωγός ο οποίος η μελέτη θα τον έχει, τον μετέτρεπε σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Δεν λέτε δηλαδή ότι θα υπήρχε ένας καινούριος αγωγός? Όχι. Θα τοποθετήταν δηλαδή μια καινούρια σωλήνα δίπλα στο λίθινο? Ακριβώς. Όχι. Έτσι. Δεν είχε αυτό η μελέτη. Και κυρίως δεν το είχε προϋπολογιστικά η μελέτη αυτό. Δηλαδή θα μου πει και γιατί δεν το κάνατε εσείς, θα μου πείτε. Εντάξει. Ναι. Γιατί αυτό προϋποθέτει άλλο προϋπολογισμό. Τουλάχιστον 400 χιλιάρικα. Αυτά είναι γραμμένα στο έγγραφο των μηχανικών, έτσι. Επομένως, να κάνεις ένα τέτοιο ένα έργο σύγχρονο, που να θες να απαλλάξεις την πόλη από τα λίμματα και τα όμβρια και να συνεχίσεις να έχεις ως κύριο συλλεκτήριο αγωγό ομβρίων τον λίθινο αυτό αγωγό, ο οποίος είναι παντού διάτρητος και ο οποίος μόλις θα σκάβαμε ένθεν και ένθεν για να τοποθετήσουμε σε βάθος 5 μέτρων, λέει η μελέτη, τις σωλήνες αποχέτευσης, είναι δεδομένο ότι στα περισσότερα σημεία θα έπεφτε. Και επίσης δεν υπήρχαν κονδύλια αποκατάστασης. Αλλά εγώ σας λέω, έστω ότι βρίσκαμε τα κονδύλια αποκατάστασης. Έστω ότι βρίσκαμε τα κονδύλια αδιατάρακτης κοπής του μπετού πάνω από το σημείο του αγωγού ο οποίος έχει τον μπετό αυτό. Εσείς θα θέλατε η πόλη σας μετά από αυτό το έργο και μετά από αυτή την ταλαιπωρία να έχει ως αγωγό ομβρίων μια ξηρολιθιά, ενώ τα έργα γίνονται με σύγχρονους αγωγούς και σύγχρονα αποχετευτικά συστήματα? Και γιατί αυτό? Γιατί είπαμε, η ΔΕΗ αν δεν είχε χρήματα, το γνώριζε αυτό η προηγούμενη δημοτική αρχή και τι έκανε? Έκοψε την αλλαγή των αποχετευτικών δικτύων στον κάτω δρόμο. Μέγα λάθος. Έκοψε την αλλαγή του αγωγού αυτού του λίθινου σε αγωγό σύγχρονο. Θα μου πείτε, θα έδινε άδεια αρχαιολογία? Βεβαίως, εγώ έχω μιλήσει με την αρχαιολογία. Εξετάζονται τα πάντα. Δεν μου είπαν οι άνθρωποι ότι θα δώσουν άδεια. Μου είπαν, δήμαρχε, τα εξετάζουμε όλα. Αν είναι μνημείο, τι μνημείο είναι και αν μπορούμε να το αποκαθιλώσουμε και στη θέση του ή εντός αυτού να βάλουμε ένα σύγχρονο αγωγό ομβρίων. Ναι. Το βασικό πρόβλημα, δεν θέλω να επιστρέψω στα δίκτυα, τα άλλα ή στις αρχαιότητες που βρέθηκαν κάτω. Αυτά όλα με καλή θέληση, καλή διάθεση ξεπερνιούνται. Φυσικά με κόστος και χρονικό και οικονομικό, αλλά ξεπερνιούνται. Όμως ο λίθινος αγωγός να είναι ο αγωγός ομβρίων της πόλης, για μένα ήταν σημαντικό. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα μετά βρισκόμαστε τώρα σε μια πραγματικότητα. Το έργο το έχουμε αφήσει πίσω μας. Το θέμα είναι από εδώ και μετά, από εδώ και μπρος, τι κάνουμε? Πολύ σωστά ρωτάτε, κύριε Κοριαλά, και αυτό ήδη απάντησα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί, ξέρετε κύριε Δήμαρχε, πλέον ο πολίτης σκέφτεται το εξής. Θα συνεχίσω να πίνω νερό από αμυαντοσωλήνα? Θα συνεχίσω να κάνω μπάνιο σε μία θάλασσα η οποία θα έχει τα προβλήματά της, με όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούμε και βλέπουμε? Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό το οποίο μετράει στο τέλος, κάνοντας λογαριασμό, όλα αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν ιστορία. Το παρόν όμως θα είναι πάλι αυτό που είπατε, αν δεν ενεργήσουμε με σοβαρότητα. Και σε αυτό ήδη τοποθετήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και προανήγγυλα, και το λέω και εδώ από το συγκεκριμένη θέση, ότι η Δημοτική Αρχή πρώτον με ρύμνησε για την αλλαγή περίπου 2 χιλιόμετρων αμυαντοσωλήνα στη θητεία μας, τώρα δηλαδή, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, που αφορά όλο το κομμάτι από την πλατεία Λιμένος μέχρι τα φανάρια του Κονιστή, ένθεν και ένθεν, του δρόμου, με ένα έργο το οποίο δημοπρατείται αυτή τη στιγμή, 600 περίπου χιλιάδων ευρώ, ΕΣΠΑ επαναλαμβάνω, και το οποίο θα αλλάξει το προτελευταίο κομμάτι αμυάντου στην πόλη μας. Άρα η παρούσα θητεία θα έχει να καυχηθεί ότι κατά τη διάρκεια της έκανε τη μελέτη, βρήκε τα χρήματα, δημοπράτησε και υλοποιεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, ολοκληρώσαμε το σύνολο των μελετών. Λάβαμε τις σχετικές αδειοδοτήσεις για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο, υπόθηκε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο Διαστόματος κ. Κοτρονιά, αυτό της τοποθέτησης καταθλιπτικού, δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίβομπο και της αναβάθμισης των αντλιοστασίων, περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι λιγότερο, το οποίο... 2,480, είστε ενημέρωση. Το οποίο υποβάλαμε προς ένταξη στο ΜΕΠΕΡΑ. Μία χρηματοδότηση
η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα άμεσα να δημοπρατήσουμε και να κατασκευάσουμε ένα έργο το οποίο πλέον θα σταματήσει κατά ποσοστό, εγώ δεν θα πω 100%, 80% την απόρριψη λιμάτων στις θάλασσές μας. Και για να είμαστε και λίγο ακριβοδίκαιοι, να πούμε είναι κάτι το οποίο κυνηγούσε... Ήθελε, κυνηγούσε... Και η προηγούμενη δημοτική αρχή, βεβαίως, βεβαίως, ήθελε, κυνηγούσε και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Απλά ορίμασαν τώρα οι συνθήκες. Όχι, δεν οριμάζουν από μόνες τους συνθήκες. Όχι, εντάξει. Έγινε πολλή δουλειά. Σωστό. Ορίμασαν οι μελέτες, έγιναν οι μελέτες, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, ορίμασαν οι συνθήκες. Η διοίκηση έχει συνέχεια, κύριε. Η διοίκηση έχει συνέχεια. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα, θα έχουμε στην παρούσα θητεία τη δρομολόγηση δύο πολύ σημαντικών θεμάτων για τα ζητήματα που θέσατε. Τώρα, σε σχέση με την ανάπλαση, που και εγώ συμφωνώ ότι όλοι μας θέλουμε να δούμε την πόλη μας απαλλαγμένη από και τα δίκτυα αμιάντου και τα δίκτυα αποχέτευσης στα παντορροϊκά. Επαναλαμβάνω, αν ήταν πραγματικό μεράκι και μέλημα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής η αλλαγή των δικτύων και όχι η ανάπλαση, γιατί η ανάπλαση, σας επαναλαμβάνω, ήταν το βασικό, θέλαμε να αλλάξουμε, να βάλουμε πέτρες παντού. Αυτό έγινε. Επιλέγει χρηματοδοτικό εργαλείο και όχι χρηματοδοτικό εργαλείο που χρηματοδοτούσε δίκτυα. Μη λέμε τώρα δηλαδή ότι στενοχωριόμαστε τόσο πολύ. Αν το είχαμε ως μοναδικό σκοπό αυτό, θα πηγαίναμε κλειστά, με κλειστά μάτια στη χρηματοδότηση της αλλαγής υπογείων δικτύων και δεν θα κάναμε εκπτώσεις, ούτε θα κόβαμε τμήματα του δικτύου αυτού όπως έγινε, ούτε θα κάναμε άλλες αλχημίες, όπως σας είπα προηγουμένως, με παράνομες δεσμεύσεις χρημάτων. Θα πηγαίναμε εκεί και θα αφήναμε την ανάπλαση όταν θα άλλαζαν τα δίκτυα να γίνει μια όρημη συζήτηση με την κοινωνία και να δούμε τι ανάπλαση θέλουμε και φυσικά να συμπεριλάβουμε και την πλατεία Λιμανιού, την οποία την αφήσαμε έξω. Εγώ, και εδώ πρέπει να δώσει εξήγηση ο κ. Νουκόπουλος, και επαναλαμβάνω, κακώς δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έρχεται και στις συζητήσεις. Γιατί ήταν πολιτική αυτή η απόφαση. Είπε, τοποθετήθηκε πάρα πολύ ωραίο ο κ. Ζορμπάς και τον άκουσα με προσοχή. Πείτε μου πραγματικά αυτό το έργο από πλευράς, εγώ θα σας πω, όχι αισθητικής, από πλευρά πρακτικότητας και χρήσεως από τα άτομα με αναπηρία. Τι προσέδωσε? Απόλυτη αδυναμία του ατόμου με αναπηρία στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους. Απόλυτη. Θέλαμε να βάλουμε πέτρες παντού. Και το είδαμε και στην Αποκάφκου. Μην πούμε ότι οι πέτρες εκεί, οι πέτρες είναι πέτρες. Και στην Αποκάφκου το ίδιο. Στρώσαμε έναν δρόμο με πέτρες που δεν μπορεί ούτε μια μητέρα με καρότσι να περάσει. Το ίδιο και στην ανάπλαση. Γι' αυτά δεν πρέπει να γίνει συζήτηση. Γι' αυτές τις πολιτικές αποφάσεις δεν πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Λουκόπουλος. Γι' αυτά που γνώριζε και γι' αυτά που δεν γνώριζε. Κλείνω τώρα την παρένθεση, γιατί δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησης αυτό. Και λέω λοιπόν ότι για το έργο αυτό θα πρέπει άμεσα, και αυτό θα γίνει, να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες μελέτες και να λάβουν υπόψη τους τα δεδομένα του σκαναρίσματος. Να γίνει μια σύγχρονη μελέτη η οποία να περιλαμβάνει και την αλλαγή του αγωγού του λίθινου σε σύγχρονο αγωγό ομβρίων με τις άδειες της αρχαιολογικής υπηρεσίας όπου απαιτούνται και εφόσον μας δοθούν, και στη συνέχεια να το εντάξουμε σε χρηματοδοτικό εργαλείο που έρχονται την επόμενη περίοδο, ΕΣΠΑ, που θα χρηματοδοτεί 100% τέτοια έργα, χωρίς καμία χρέωση της ΔΕΙΑΝ ή του Δήμου ή οποιοδήποτε άλλο. Και έτσι, να υλοποιήσουμε τα υπόγεια. Αυτό χρονικά πόσο μπορεί να πάρει, κύριε Δημαρχέ? Δηλαδή, μέχρι το τέλος της θητείας σας θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να μπει μηχάνημα? Εάν το τρέξουμε πολύ, κύριε Κοριαλά, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει μηχάνημα. Ξέρω ότι μπορεί να έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό, δεδομένο ότι έχουμε... Προχωρημένο στάδιο, ναι. Ακούστε να δείτε. Έχουμε αρχαιολογίες στη μέση. Για παράδειγμα, η οποιαδήποτε άδεια να καθαιρέσεις το συγκεκριμένο αγωγό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι άνω των 100 ετών και εκ του νόμου χαρακτηρίζεται ως μνημείο, αυτά πρέπει να τα δούμε. Αλλά αν τρέξουμε πολύ, θεωρώ ότι έχουμε πιθανότητες να δρομολογηθεί σε σημαντικό βαθμό και να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο που η αμέσως επόμενη θητεία
θα το απολαύσει. Αυτό που είπε ο κύριος Κοτρονιάς, ότι αν ο κάτω δρόμος η Μπότσαρη είχε αποχετευτικό δίκτυο, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κάθετοι δρόμοι, να μπουν δηλαδή οι σωλήνες αποχέτευσης οι οποίοι θα επικοινωνήσουν με τον κάτω το δρόμο, δηλαδή θα έλυνε έως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό, είναι αλήθεια, είναι κάτι, ναι, γιατί δεν το είπε μόνο ο κύριος Κοτρονιάς και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, μας το είπαν οι τεχνικοί μας σύμβουλοι και οι μηχανικοί και ο κύριος Κυρίτσης συγκεκριμένα, ναι, ο οποίος μας είπε ότι το λάθος το μεγάλο, ναι, ήταν ότι χωρίς να ερωτηθεί η υπηρεσία, κόπηκε για τους οικονομικούς λόγους που σας είπα αυθαίρετα η αντικατάσταση των δικτύων στον κάτω δρόμο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Και σε πρακτικό επίπεδο, πέρα ότι δεν θα έχουμε διαχωρισμό στον από κάτω δρόμο. Ότι εκεί που βρήκαμε τα σοβαρά προβλήματα με τις δεξαμενές και το τείχος το αρχαίο στο ΡΕΞ, εκεί που ήταν στον Μποτσαρέικα, ναι, και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε για να συνδέσουμε, θα μπορούσαμε, αν είχε κατασκευαστεί ο δρόμος, ο αγωγός στον κάτω δρόμο, μέσω των καθέτων εκεί μπροστά στη Μητρόπολη και της άλλης καθέτου ανάμεσα στην πλατεία και στο καφενείο, να κατεβούμε και να συναντήσουμε τον αγωγό αυτό κάτω, αντιστρέφοντας τις κλίσεις και την πορεία των λιμάτων, και έτσι να λύσουν πρακτικά πολλά θέματα. Και αυτό, ναι, το στερηθήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε. Βέβαια, είναι λίγο ασύμβατο με την όλη κουβέντα. Αλλά είχαμε και μια παρέτηση. Την παρέτηση του κυρίου Νταουσάνια από το χαρτοφυλάκιο του αντιδημάρχου για το οικιστικό κτλ. Και το χωροταξικό. Κατήγγειλε κάποια πράγματα, δηλαδή ότι το χαρτοφυλάκιο του δεν ήταν στις προτεραιότητες της δικές σας, πλην από το γούπουσο κτλ. Κατήγγειλε μια έτσι. Μία διάθεση να μην ενημερώνεται, να μην συμμετέχει γενικά στις αποφάσεις. Ένιωθε σαν παραγωνισμένος, σαν ξένος κτλ. Τι έχετε να πείτε? Διάβασα την επιστολή προσεκτικά. Είχα τη δυνατότητα, ναι, να συνομιλήσω μαζί του πριν, φυσικά. Εγώ αυτό που καταθέτω με τα λόγω γνώσεως και υπεύθυνα, το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω και εδώ, είναι ότι επιτακτικά ο κύριος Νταουσάνης, και αυτή ήταν η κύρια αιτία, η μοναδική αιτία της αποχώρησης, το γράφει μέσα και στο χαρτί φυσικά, στο έγγραφο αυτό, λίγο πιο συγκεκαλυμμένα, ήταν η σταθερή του αιμονή και παράκληση να δρομολογηθούν από την παρούσα δημοτική θητεία οι εξαγορές κάποιων, συγκεκριμένα δύο, ακινήτων ιδιωτών, συμπολιτών μας, για δημόσιο συμφέρον. Στις σχετικές συζητήσεις, εγώ το απαντούσα επίμονα και εγώ με τη σειρά μου ότι αυτό, Γιάννη μου, δεν μπορεί να γίνει, κύριε Ντεωσάνη, δεν μπορεί να γίνει. Πρώτον, γιατί ο Δήμος δεν έχει χρήματα. Και δεύτερον, γιατί η επιλογή εξαγοράς ακινήτων, είτε με τη διαδικασία της επαλωτρίωσης, είτε με αυτή της αγοράς, θα γίνει με ιεράρχηση των αναγκών. Και φυσικά, αν μπορέσει ο Δήμος να αγοράσει, θα ξεκινήσει να αγοράζει αυτά τα ακίνητα τα οποία επιτελούν πραγματικά μεγάλο δημόσιο σκοπό. Και στη συνέχεια θα πάμε όπου είναι να πάμε. Επέμενε ο κύριος Δωσάνης επιτακτικά με επισκέψεις του στο Δήμαρχο και εκεί εγώ το απάντησα ότι δεν μπορώ να πάρουμε δάνειο, μου λέει. Μου επέμεινε να πάρουμε δάνειο. Ναι. Του λέω δάνειο, αν θα παίρναμε ποτέ, θα παίρναμε για άλλες περιπτώσεις. Όχι για τις συγκεκριμένες. Και εκεί μου είπε ότι εγώ, κοίταξε Δήμαρχε, εγώ μάλιστα, υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορώ να μείνω, θα φύγω. Και του λέω, Γιάννη μου, να φύγεις. Εγώ δεν μπορώ να επιλεκτικά να αγοράζω ακίνητα ως Δήμος, εννοώ, όπως έκαναν προηγούμενοι Δήμαρχοι. Αυτή ήταν η τελευταία μας κουβέντα και ακολούθησε η αποχώρηση. Και η αποχώρηση, η οποία συνοδεύεται και με υπογραφή και σε κοινά πλέον ανακοινοθέντα. Ακριβώς. Των παρατάξεων. Αλλά κοιτάξτε, φαίνεται ότι συμμετέχει και καλά κάνει και συμμετέχει. Ναι, κύριε Χωριαλά, θέτοντας όμως από πλευράς του Δημάρχου τα όρια και τους όρους μεταξύ των συνεργατών μας, είμαστε όλοι ξεκάθαροι και δεν επιδέχεται κανείς, όποιος θέλει να υπηρετήσει οτιδήποτε άλλο από το κοινό συμφέρον, μπορεί να αποχωρήσει. Και όχι μόνο από αυτούς με τους οποίους εργαστήκαμε, αλλά και από αυτούς με τους οποίους εργαζόμαστε και σήμερα. Το κοινό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή ένας τηλεοπτικός χρόνος, μία τηλεοπτική ώρα, σίγουρα δεν φτάνει μαζί σας, προκειμένου να συζητήσουμε πράγματα τα οποία
απασχολούν την τοπική κοινωνία. Σήμερα καταπιαστήκαμε μόνο με την ανάπλαση και τα όσα συνέβησαν. Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία ο κόσμος περιμένει να ακούσει ενημέρωση και θα ήθελα να δεσμευτείτε κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε, να ξετυλίξουμε λίγο και το κουβάρι από τα άλλα προβλήματα και τα άλλα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, πρόκειται να δρομολογηθούν στην περιοχή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Στη διάθεσή σας, κύριε Καλογιαλά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε, να συμπληρώσετε κάτι. Όχι, δεν έχω να πω. Να πω ότι να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας καλό καλοκαίρι, μια και διάγουμε τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Η Ναύπακτος γεμίζει με κόσμο. Πραγματικά έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη κινητικότητα και επισκεψιμότητα στην πόλη μας. Σε αυτό έχει συντελέσει και η προβολή και η εξωστρέφεια, την οποία η Δημοτική Αρχή από την πρώτη αρχή της θητείας της επέλεξε συστηματικά να κάνει. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί και με περισσότερη συμμετοχή όλων μας φυσικά, να έχουμε ένα όμορφο, ειρηνικό και καλοκαίρι υγιεινό, δηλαδή χωρίς αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες πραγματικά μας έχουν δυσκολέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για αυτά λοιπόν και για ακόμα περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.